Καλησπέρα σας. Για τα θεωρητικά της πρωτοβάθμιας υγείας δεν θα αναπτύξουμε πολλά. Έχουν πει ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές. Γνωρίζουμε ήδη το επιδημιολογικό προφίλ της χώρας, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, την αυξημένη νοσηρότητα με τη γύρανση του πληθυσμού, τα οργανωτικά και τα νομοθετικά προβλήματα, αλλά και τις επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεταβολή, μείωση της κατακεφαλής δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα, ιδίως συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Η κατανομή της δαπάνης έχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση προς την νοσοκομιακή με 42% σε σχέση με το 28% των χωρών του ΟΣΑ, το οποίο αφήνει ένα μικρότερο περιθώριο για τη χρηματοδότηση των υπολείπων τομέων της υγείας, όπως η πρωτοβάθμια. Έχουμε μια μεγάλη αναλογία ιατρών ανά 1.000 άτομα πληθυσμού σε σχέση με τον ΟΣΑ, διπλάσιο αριθμό, 6,3 ενώ είναι 3,3 στον ΟΣΑ. Έχουμε υψηλή ιδιωτική ιατρική δαπάνη ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης των οικοκυριών, πολύ υψηλότερη πάλι από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Και υπάρχει και μεγάλο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών για ιατρικές εξετάσεις μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων, όπως φαίνεται από περίπου 1 με 2% στα υψηλά εισοδήματα και φτάνει μέχρι το 15% στα χαμηλά. Το θέμα όμως είναι και τι λένε και τα ποσοτικά αποτελέσματα από τις έρευνες. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές έρευνες κοινής γνώμης για τα θέματα υγείας και θα μιλήσουμε για τα θέματα που μιλάει για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας και της περιοριστικής πολιτικής συμπεριφορές υγείας από τις έρευνες που έχει διεξάγει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε τακτά χρονικά διαστήματα του 2006, του 2011 και στα δύο κύματα του 2015, το Φλεβάρι και το Σεπτέμβρη. Θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες δοκιμάνσεις μέσα στο 2015, το οποίο οφείλεται είτε στην πολιτική αστάθεια, είτε σε θέματα εποχικότητας κάποιων συμπεριφορών των ατόμων, π.χ. το Σεπτέμβριο μετά το καλοκαίρι, που δεν έχουν κάνει εκείνο το διάστημα καμιά φορά εξετάσεις. Αλλά αυτό θα δούμε τις γενικότερες τάσεις. Η ενότητα που αναλύουμε είναι η χρήση και το κόστος των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την ύπαρξη προβλήματος υγείας που να χρειάστηκε επίσκεψη σε κάποια υπηρεσία υγείας μέσα στον τελευταίο μήνα, βλέπουμε ότι το 26,6% δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί. Η διαχρονική τάση δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ίσως και μια μικρή μείωση, το γιατί θα το εξετάσουμε. Όσον αφορά τους λόγους προσώσης χρήσης υπηρεσιών υγείας, βλέπουμε ότι ο κυριότερος λόγος είναι τα συμπτώματα, η αδυναμία και η ενόχληση, τα παροδικές αρρώστιες δηλαδή. Η διαχρονική εξέλιξη δείχνει και πάλι ότι τα συμπτώματα και η αδυναμία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και παραμένουν στην υψηλότερη θέση και ακολουθούνται από την αντιμετώπιση χρόνια νοσήματος που βρίσκεται κάτω-κάτω, που έχει μια διακύμανση διαχρονικά, και από την αναγραφή των συνταγών, η οποία και αυτή έχει μια διακύμανση μέσα στο 2015, που ίσως οφείλεται πάλι στην εποχικότητα στο να απευθύνει κάποιος στους γιατρούς εκείνο το διάστημα. Όσον αφορά το μέσο όρο αριθμού επισκέψεων ανά υπηρεσία υγείας κατά τον τελευταίο μήνα, παρατηρούμε ότι υπάρχει μεταξύ του 2011 και του 2015 μια μείωση στις περισσότερες στον μέσο αριθμό επισκέψεων, εκτός από την περίπτωση του ιδιώτη ιατρού συμβεβλημένου με το ασφαλιστικό ταμείο, που έχει μια μικρή αύξηση, και ανάλογη μείωση σε επισκέψη των ιδιώτη ιατρό μη συμβιβλημένου με το ασφαλιστικό ταμείο. Ενώ επίσης παρατηρούμε και ότι έχει παρατηρηθεί μείωση σε επισκέψεις στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία και μια αύξηση στις επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ο τρόπος που επιλέγουν οι ασθενείς στις υπηρεσίες υγείας είναι κυρίως η προσωπική επιλογή. Και ο κύριος λόγος είναι η ασφαλιστική κάλυψη. Ο μέσος χρόνος που καταναλώθηκε στη χρήση υπηρεσιών υγείας κατά τον τελευταίο μήνα κυμαίνεται κατά πλειοψηφία μεταξύ μισής με μίας ώρας και μέχρι 5 ώρες. Και ο χρόνος ο περισσότερος καταναλώνεται στα εξωτερικά ιατρία των επειγόντων περιστατικών. Όσον αφορά το ποσό δαπάνης για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας κατά τον τελευταίο μήνα, βλέπουμε ότι το 90% έχει πληρώσει από 0 μέχρι 50 ευρώ. Διαχρονικά όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει, παρά τη διακύμανση του 2015, ότι υπάρχει μια μείωση της μηδενικής συμμετοχής των ασθενών στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μια αύξηση της μικρής 1 με 50 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες υπάρχει μια σχετική μείωση στις υψηλές δαπάνες. Το 25% χρειάστηκε να επισκεφθεί κάποιες ειδικότητες ιατρών κατά τον τελευταίο μήνα και βλέπουμε ότι διαχρονικά υπάρχει μια σχετική μείωση σε αυτή την απάντηση. Συγκεκριμένα για τις ειδικότητες, βλέπουμε ότι οι περισσότερες αφορούν τους γενικούς χειρουργούς και τους ψυχιάτρους, ενώ στις υπόλοιπες ειδικότητες υπάρχει μια σχετική ισοκατανομή. Διαχρονικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα, αλλά παρατηρείται μια σχετική μείωση στις επισκέψεις σε παθολόγους, σε γυναικολόγους και σε δερματολόγους.
Όσον αφορά τον τρόπο κάλυψης των εξόδων για τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, βλέπουμε μια περίπου ισοκατανομή μεταξύ της πλήρους της μερικής συμμετοχής, της πλήρους κάλυψης, της μερικής συμμετοχής των ασθενών και της πλήρους ιδιωτικής δαπάνης. Διαχρονικά παρατηρούμε ότι ενώ παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό πλήρους κάλυψης, αυτό αρχικά σταδιακά μειώνεται. Πάλι και βλέπουμε και μια δοκίμαση το 2015, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις, αλλά και ότι υπάρχει μια, και αρχίζουν και έχουν αυξηθεί ανάλογα η μερική συμμετοχή και η πλήρης ιδιωτική δαπάνη. Όσον αφορά την επιλογή των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας βάσει του χρόνου αναμονής, βλέπουμε ότι έχει υψηλή σημασία για τους ασθενείς ο χρόνος αναμονής και διαχρονικά. Το ανάλογα αποτελέσματα βλέπουμε και για την προσβασιμότητα, ότι είναι σοβαρός λόγος επιλογής για τον ασθενή. Και διαχρονικά το ίδιο. Και το ίδιο παρατηρούμε και στο θέμα της ουράς αναμονής. Όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας κατά το τελευταίο έτος, γενικότερα, χρειάστηκε να επισκεφτούν τις υπηρεσίες το 46,4% του πληθυσμού. Διαχρονικά βλέπουμε μια μείωση σε αυτή την απάντηση. Αλλά το εκτιμάνε το όφελος από την ιατρική παρέμβαση ως μεγάλο τις περισσότερες φορές και αυτό ισχύει και διαχρονικά. Υπάρχει δηλαδή εκτίμηση του βρίσκου πολύ μεγάλο από την επίσκεψη σε κάποια υπηρεσία υγείας. Όσον αφορά τον κίνδυνο από το πρόβλημα υγείας ως αιτία χρησιμοποίησης της υπηρεσίας υγείας, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούν συνήθως τον κίνδυνο ως μεγάλο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και βλέπουμε και διαχρονικά ότι παραμένει μικρός κίνδυνος της επίσκεψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όσον αφορά τον βαθμό μη λήψης θεραπείας για πρόβλημα υγείας το τελευταίο έτος, βλέπουμε ότι το 24,5% δεν επισκέφθηκε κάποια υπηρεσία υγείας, δεν έλαβε θεραπεία για κάποιο πρόβλημά του. Και ο βασικός λόγος είναι το κόστος. Και ακολουθείται από τη μεγάλη αναμονή για να κλείσουν κάποιο ραντεβού, αλλά και προσωπικά προβλήματα χρόνου. Τη γενικότερη αξιολόγηση της εμπειρίας σε σχέση με τη δυνατότητα να έχει ερωτώμενος πρόσβαση για φροντίδα υγείας σε υγειονομικό ή στην υπηρεσία της επιλογής του τρεις τελευταίους μήνες, οι μισοί περίπου ερωτώμενοι απαντήσαν ότι έχουν καλή και πολύ καλή εμπειρία. Βέβαια, αυτή αφήνει και τους υπόλοιπους μισούς να έχουν από μέτρια έως πολύ κακή, κάτι το οποίο φαίνεται και διαχρονικά μια μικρή ελαφριά τάση ανόδου της κακής αξιολόγησης, της μέτριας και κακής αξιολόγησης και μια μικρή πτώση της καλής και πολύ καλής. Όσον αφορά την άποψη για τον χρόνο που χρειάζεται ο ερωτώμενος κατά μέσο όρο για να χρησιμοποιήσει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, βλέπουμε ότι κυμαίνεται κατά πλειοψηφία από μισή μέχρι μια ώρα μέχρι και δύο ώρες. Κάτι το οποίο βρίσκεται διαχρονικά σε αυτό το χρονικό διάστημα η αναμονή. Όσον αφορά και την αξιολόγηση του χρόνου που απαιτείται για την επίσκεψη στον γιατρό ή την παραμονή στο νοσοκομείο, βλέπουμε ότι θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. Βέβαια, εδώ ασχολούμαστε και με δευτεροβάθμια, αλλά είναι η γενικότερη εικόνα του θέματος, που αφήνει δηλαδή ότι περισσότερο 59% έχει από μέτρια έως πολύ μικρή, αξιολογεί πως ότι είναι μικρός ο χρόνος. Διαχρονικά βλέπουμε ότι και πάλι ότι σταθερά θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος στον οποίο υπάρχουν αναμονή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει βελτίωση ακόμη σε αυτό. Όσον αφορά συνοπτικά σε αυτά τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι οι ασθενείς δίνουν μεγάλη σημασία στην ασφαλιστική κάλυψη για να επισκεφτούν κάποια υπηρεσία υγείας. Βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχει υψηλή χρήση δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, συνοπτικά φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση μείωση τη πλήρου κάλυψη των δαπανών για χρήση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγεία από την ασφάλιση, ενώ οι ασθενείς δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία στον χρόνο τη αναμονή, στην προσβασιμότητα και στην ουρά στην αναμονή του. Συμπερασματικά, με βάση τα αρχικά στοιχεία, τα διεθνή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση του προϋπολογισμού για την υγεία και τη κατακεφαλή δαπάνη για την υγεία, υψηλή ιδιωτική δαπάνη, ενώ και το μεγάλο κενό των ανικανοποιητών αναγκών μεταξύ των ισοδηματικών ομάδων αναδεικνύει το θέμα των εμποδίων στην πρόσβαση για διάφορους λόγους. Αλλά σε αυτό δεν θα συνεχίσω, διότι είναι το θέμα του επόμενου ομιλητή, του κ. Μπαλασόπουλου, οπότε αυτό σας αναπτύξει το θέμα των φραγμών. Ευχαριστώ πολύ.